Αλλάζουμε κλίμα και θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι, και με αφορμή την παρουσίαση του νέου βιβλίου της Μαργαρίτας Θεοδωράκης στην Αλεξανδρούπολη, έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας μέσω τηλεφωνικής σύνδεσης δύο εξαιρετικούς προσκεκλημένους, τον κύριο Γιάννη Αρμουτίδη, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, επικοινωνιολόγος και διοργανωτής και συντονιστής της συγκεκριμένης εκδήλωσης που αναφέρθηκε, και τον κύριο Παναγιώτη Πετράκη, ο οποίος είναι ο γνωστός μας ηθοποιός και τραγουδιστής. Καλησπέρα και στους δυο σας αρχικά. Καλησπέρα. Καλησπέρα και από μένα. Αρχικά να δώσω τον λόγο στον κύριο Αρμουτίδη, ο οποίος να μας πει δύο λόγια για την εκδήλωση, να μας δώσει κάποια στοιχεία, πού ακριβώς θα συμβεί, ποια ώρα και ποια ημέρα. Κύριε Αρμουτίδη, παρακαλώ. Να χαιρετήσουμε όλη την Αλεξανδρούπολη. Εγώ βρίσκομαι ήδη εδώ. Αυτή την Τρίτη, λοιπόν, στις 5 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα, σε ένα από τα αρρώτερα wine bar restaurant στο Τιέρα στην Αλεξανδρούπολη, η Μαργαρίτα Θεοδωράκη πρόκειται να παρουσιάσει με έναν ξεχωριστό τρόπο, δηλαδή με μια πολύ φρέσκια, πολύ μοντέρνα, πολύ νεανική εκδήλωση. Πρόκειται να παρουσιάσει, λοιπόν, ένα υπέροχο βιβλίο, τις αναμνήσεις ενός κοριτσιού, δημοφιλέστερο αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, στην αγάπη του κόσμου, στη συνείδησή του. Και φυσικά ο κύριος Πετράκης, ο οποίος είναι και μαζί μας αυτή τη στιγμή, θα έχουμε τη χαρά να διαβάσει, να δώσει στο κοινό, γιατί η κυρία Μαργαρίτα Θεοδωράκη αμέσως μετά θα υπογράψει το βιβλίο της, δώσει στο κοινό αποσπάσματα τόσο γλαφυρά όπως αυτός με μια σπουδαία τέχνη και το μεγάλο ταλέντο που έχει να παρουσιάσει. Θα μου επιτρέψετε να πω πως στη βραδιά μας θα την τιμήσει εκπροσωπώντας το χώρο της τέχνης μια σπουδαία ηθοποιός και πολύ αγαπημένη όλων μας, η Μέρη Χρονοπούλου, ενώ θα έχουμε μαζί μας και έναν εξαιρετικό σκηνοθέτη και φίλο της κυρίας Θεοδωράκη, τον Όμηρο Ευστρατιάδη, έναν παραγωγό μεγάλο, τον Άκη Χατζιαντωνίου, και φυσικά θα πρέπει να σημειώσουμε, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, πως είναι μια σύμπραξη παραγωγής μαζί με την οικογένεια Ανδρέογλου, Ανδρέα και Πάρη Ανδρέογλου, και είναι κάτι το οποίο το κάνουμε για την Αλεξανδρούπολη με πολύ αγάπη, και θεωρώ σημαντικό ότι όλο αυτό τίθεται υπό την αιγίδα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με μια είσοδο ελεύθερη, μια απολαυστική βραδιά, γιατί θα ξεκινήσει απόγευμα και θα φτάσουμε έως το βράδυ, και σε κάτι ξεχωριστό που νομίζω πως όλοι θα το απολαύσουν. Κύριε Πετράκη, εσείς, όπως ανέφερε και ο κύριος Αρμουτίδης, θα διαβάσετε κάποια αποσπάσματα. Θέλω να μου πείτε αρχικά για αυτά τα αποσπάσματα, αν θέλετε να μας πείτε δύο κουβέντες γύρω από το βιβλίο και τα συναισθήματα που έχει προκαλέσει σε εσάς όταν το διαβάσατε. Είναι πραγματικά το απάβγασμα μιας ζωής. Μιας ζωής με πολλά σύννεφα, πολλούς κεραυνούς, αλλά και πολύ ήλιο, θα έλεγα έτσι μεταφορικά. Πρόκειται για κείμενα με τα οποία έχω έρθει σε επαφή εδώ και αρκετό καιρό, γιατί μαζί με τη Μαργαρίτα και το μουσικό σύνολο Υποτάχτες έχουμε παρουσιάσει ουσιαστικά κάποια κομμάτια αυτού του βιβλίου, κάποια αποσπάσματα εν είδη παράστασης, μαζί με πολύ σημαντικά τραγούδια του συνθέτη. Και νομίζω βλέπουμε με γλαφυρό τρόπο από τα μάτια της κόρης αυτού του τεράστιου δημιουργού, αυτού του παγκόσμιου συμβόλου της Ελλάδας, πώς είναι να μεγαλώνεις στη σκιά αυτού του γίγαντα. Πώς βιώνει ένα μικρό κορίτσι, δύο αδέρφια μάλλον, πώς βιώνουν τις εξορίες στη Ζάπουνα, στο Παρίσι, τους διωγμούς, το να μπαίνουν ξαφνικά αστυνομικοί στα μαύρα μεσάνυχτα να κάνουν ανώκατο το σπίτι ψάχνοντας τον πατέρα τους, και πώς μπορεί να συνυπάρχει η παιδική αθωότητα με όλα αυτά τα φρικτά γεγονότα. Κύριε Αρμουτίδη, θέλετε να μας πείτε και εσείς λίγες παραπάνω κουβέντες για τους προσκεκλημένους, ποιοι θα είναι, αν θα έχουμε κάποιους επίσημους ομιλητές? Υπάρχουν επίσημοι ομιλητές στην παρουσίαση αυτή του βιβλίου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπούν το χώρο των γραμμάτων και το χώρο της τέχνης. Είναι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Έχω μπροστά μου την πρόσκληση για να τη διαβάσω ακριβώς με τη σειρά που θα παρουσιαστούν. Είναι ο κυρίος Θανάσης Καραφίλης, πασίγνωστος ως πρόεδρος του Παιδαγωγικού Τμήματος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Η Πινελόπη Καμπάκη Βουγιουκλή, καθηγήτρια γλωσσολογίας του Δημοκρίτιου Πανεπιστημίου Θράκης, και επίσης
Θα βρίσκεται μαζί μας ο κύριος Δημήτρης Κολλιός, ο οποίος είναι ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρουπόλεως και δημοσιογράφος και φίλος, και επίσης η κυρία Ζωή Κοσμίδου, η οποία θα εκπροσωπήσει ως εκτελεστικός γραμματέας την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και ευχόμαστε να είναι μαζί μας ο κύριος Μέτιος, αλλά επειδή συμβαίνει την ίδια μέρα να είναι τα ελευθέρια της Ξάνθης, θα έχουμε μία μικρή αναμονή στην παρουσία του, αλλά εμείς το περιμένουμε πολύ μεγάλη χαρά. Επίσης, θα μιλήσει ο κύριος Όμηρος Αστρατιάδης, ο σκηνοθέτης, αλλά και η κυρία Μέρη Χνοπούλου, η οποία θα χαιρετήσει στο τέλος τη βραδιά και τη φίλη της, τη Μαργαρίτα Θεοδωράκη. Εσάς, τι σας έχει μείνει? Υπάρχει περίπτωση να έχουμε περισσότερους προσκεκλημένους, γιατί έρχονται από την Αθήνα και ξέρετε, είναι, επειδή είναι καλλιτέχνες, είναι οι επιβεβαιώσεις της τελευταίας στιγμής λόγω ανηλυμένων υποχρεώσεων. Γιατί η κυρία Θεοδωράκη έχει πολύ υψηλό κοινωνικό κύκλο, όλοι οι καλλιτέχνες την εκτιμούν, τη θαυμάζουν, είναι δίπλα της, κάνει μεγάλες συνεργασίες με όλες τις περιοδίες, με τη Λαϊκή Ορχήστρα του Μίκη Θεοδωράκη, που ένας εκ των πρωταγωνιστών είναι και ο κύριος Πετράκης, σε όλη την Ελλάδα, και θα συνεχίσουν. Και ας μην ξεχνάμε πως η πρώτη και μεγάλη συναυλία, η πρώτη μετά το θάνατο του σπουδαίου Μίκη, έγινε στην διπλανή μας πόλη, από την Αλεξανδρούπολη, στην Κομοτηνή, και είχε τεράστια επιτυχία ως μια διοργάνωση της περιφέρειας που είχα τη χαρά να την παρουσιάσω. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά και εμείς θα σας βοηθήσουμε όσο μπορούμε με τη Δέλτα τηλεόραση, με τις τελευταίες εξελίξεις, να ενημερώσουμε ποιοι θα συμμετέχουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη, και την Δέλτα τηλεόραση, η οποία στείνεται δίπλα και συστήνεται ως χορηγός επικοινωνίας σε αυτή την εξαιρετική προσπάθεια πνεύματος, πολιτισμού, τέχνης και πάνω απ' όλα στις γραφικές ικανότητες και αξίες. Σας ευχαριστούμε. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε και εμείς. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.